Εκτό από πολύ κεντρικά σημεία τη πόλη, όπου αναμφίβολα η εικόνα από άποψη καθαριότητα είναι εξαιρετική, στο μεγαλύτερο μέρο του αστικού ιστού η κατάσταση διαφέρει αισθητά. Χαρακτηριστικά σημεία κατέγραψε σήμερα η κάμερα του Σταρτ, όπου η εικόνα είναι απογοητευτική. Βρεθήκαμε στην Ιουλία Σανδρεάδη, στην Αθανασίου Πολίτη, στην Πολεοδόμου Σταματίου Βούλγαρη και σε παρόδου στην Ιουλία Σανδρεάδη του Κοτσέλα, σκουπίδια στα ρήθρα των δρόμων και πεταγμένα παλιά στρώματα συνθέτουν ένα σκηνικό γκρίζο σε μια από τι βασικέ εισόδου τη πόλη. Ο δοκαθαριστή δεν υπάρχει και εναπόκειται στη δραστηριότητα ορισμένων κατοίκων που βγαίνουν με τη σκούπα και το φαράσι για να καθαρίσουν τα σημεία γύρω από τα σπίτια και τι αυλέ του. Στην Αθανασίου Πολίτη, στην Πολοδόμου Σταματίου Βούλγαρη και στι παρόδου του, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Βάτα, καλάμια και αγριόχορτα έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ζούγκλα, ενώ ασυνείδητοι πολίτες ρίχνουν συνεχώς σκουπίδια, στρώματα και ογκώδη, μετατρέποντας την περιοχή σε χωματερή. Όντως, από μακρύνωνα είναι κάδους που υπήρχαν, και φτάσαμε στο σημείο, αντί να, να, να βρουν ένα, ο Δήμο να βρει ένα, ένα μέρος που να το τοποθετήσει σε χώρο του δημοτικό και γενικά, από ε, απομάκρυνε τους κάδους Με αποτέλεσμα, ο κόσμος, υπάρχουν και ασυνείδητοι ασφαλώ, ε, πετάει τα σκουπίδια. Με 35 βαθμού, αυτή τη στιγμή έχουμε τα σκουπίδια. Ε, υπάρχουν έντομα, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα στο, στον κόσμο. Ε, και η δυσοσμία, τι να πούμε, έχω πάρει τρει φορέ τηλέφωνο, την υπηρεσία καθαριότητο εγώ. Δικαιολογία τη πλάκα. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορούν να πιάσουν τα σκουπίδια, δεν έχουμε προσωπικό. Μα εγώ βλέπω προσωπικό κατά μήκο του δρόμου και ασχολείται. Εδώ σε μόνο... πιο κεντρικά σημεία ασχολούνται. Και μι, 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 μιλάμε <σχ> ότι μαζεύουν τα φιλαράκια, τα φιλαράκια από τα δέντράκια. Εδώ είναι ζήτημα α πούμε υγεία. Δεν θέλουν να τα απομπακρίνουν, Ας βρουν έναν τρόπο. Το απορριμματοφόρο μπορεί να σταθμεύσει, να, να βρουν μια λύση. <σχελίδη> Μιλώντα στο ΣΤΑΡ, το αντιδήμαρχο Σκαθεριότητα Γιάννη Ερεμέτη, παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο ξύνεται με τη λήξη τη σύμβαση εργαζομένων οι οποίοι προσελήφθησαν λόγω COVID. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση σε πιο μόνιμη κατάσταση, διότι δεν μπορεί να έχει το Δημότη ουσιαστικά 8 μήνε να του παρέχει την υπηρεσία, 4 μήνε να μην του την παρέχει καθόλου ή με, με, με έλλειψη, με, 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 με ζημία προ το συμφέρον του πολίτη. Οπότε αυτό το οποίο είχα πει και πιο παλιά, τον, το μελετάμε ενδεχομένως αυτή η μικροκαθαριότητα σε κάποια φάση ε, να τη δώσουμε έξω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Δημότης πρέπει να απολαμβάνει υπηρεσίες 12 μήνες στον χρόνο. Πληρώνει, πληρώνει και αρκετά καλά, άρα δεν μπορούμε να τον ζημιώνουμε.